Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Σε κλειό κακοκαιρία στο νησί που ήρθε αντιμέτωπο με σωρία πρωτοφανών καταστροφών σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το νησί μας και τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Σταδιακά όμως, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αναμένεται βελτίωση του καιρού με εξασθένειες των ανέμων και χιονοπτώσεις σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Μία ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Εκτός σύνδεσης» που έχει σκοπό να στείλει μηνύματα για το διαδίκτυο δημιούργησαν μαθητές δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου. Η ταινία διάρκειας 11 λεπτών έχει ως βασικό θέμα ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο της νέας ψηφιακής εποχής, τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο. Σε ρυθμούς αποκριάτικου κυνηγιού κινήθηκε την Κυριακή η πόλη του Ηρακλείου, όπου χιλιάδες κυνηγοί και φέτος έψαχναν να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό με τίτλο «Μνήμες και λύθη», ενώ για μία ακόμα φορά όσοι συμμετείχαν στο παιχνίδι έμαθαν αρκετά για την ιστορία του Ηρακλείου. Νικητές στο 17ο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού αναδείχτηκαν τα περατζούνια. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.